Καλημέρα κύριε Κοτάκη. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους στο νησί μας. Άκουσα την εισαγωγή σας. Κοιτάξτε, μασάζ γίνεται αλλού. Δεν κάνει άντρας μασάζ σε άντρα. Εκτός και τώρα μετά το γάμο έχουν αλλάξει και τα έθιμα στη Νέα Δημοκρατία. Ωραίο, ωραίο. Κύριε Κοτάκη, πού πραγματικά πιστεύετε ότι βρισκόμαστε? Διότι τις τελευταίες ημέρες, μετά το θόρυβο και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ευρύτερα στην κοινωνία, υπάρχει ένα αφήγημα: δεν υποχωρούμε, συζητάμε ΑΟΣ υφαλοκρηπίδα, κανείς δεν θα πει όχι, και μέχρι εκεί, τελεία. Τα παράγραπτα δικαιώματα κυριαρχίας και τα κυριαρχικά δεν τα συζητάμε. Θα μου επιτρέψετε να κάνω δύο εισαγωγικές παρατηρήσεις και θα απαντήσω αμέσως στο ερώτημά σας, πολύ σύντομες. Επειδή αναφερθήκατε, κοιτάξτε, έχει παρατηρηθεί και στο παρελθόν, αλλά εμείς δεν μασάμε. Ακραίους στην Ελλάδα συνήθως λένε αυτούς που λένε την αλήθεια. Ακραίους και λαϊκιστές λένε όσους λένε πολλές φορές η ελίτ, όταν τα αποτελέσματα της δημοκρατίας δεν τους αρέσουν. Δεν έχω κανένα μα κανένα πρόβλημα να με πούν πατριώτη, υπερπατριώτη, φουστανελά, μακεδονομάχο. Τιμή μου και καμάρι μου, τιμή μας και καμάρι μας. Να φοράμε και φουστανέλα, να φοράμε και την ένδοξη στολή του Μακεδονομάχου. Άλλοι έχουν κόμπλεξ με αυτές τις στολές. Όχι εμείς. Αυτές είναι η ιστορία μας. Η δεύτερη παρατήρηση που έχω να κάνω αφορά τη γενικότερη γεωπολιτική κατάσταση. Γιατί αν δεν δούμε συνολικά, κύριε Σαχίνη, το χάρτη, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται στα ελληνοτουρκικά. Και ο χάρτης αυτή τη στιγμή λέει τα εξής. Χθες ο Economist παρουσίασε μια έρευνα του. Ο Economist υποστηρίζει φανατικά όλα αυτά τα χρόνια τους δημοκρατικούς. Παρουσίασε μια έρευνα που λέει ότι ο Τραμπ είναι μπροστά 9 μονάδες. Δεν θα το ακούσατε σε ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς. Ανεξαρτήτως αν μας αρέσει ή μας αρέσει ο Τραμπ, αν είναι μισογύνης, εάν εν πάση περιπτώσει είναι προσβλητικός κτλ., η εικόνα που φαίνεται να διαμορφώνεται στις ΗΠΑ αυτή τη στιγμή είναι μια εικόνα μετάβασης. Την ίδια στιγμή, ακριβώς, μεταδίδεται ότι ανεξαρτήτως εκλογής του Τραμπ ή των δημοκρατικών, παραμονής των δημοκρατικών στην εξουσία, οι Αμερικανοί αποφάσισαν ότι μετά τις εκλογές ο πόλεμος στην Ουκρανία τελειώνει. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς ως Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια έχουμε παίξει τα πουλιά μας στην αντιπούτιν στρατηγική, στη φιλοζελένσκη στρατηγική, στην αντιτραμπ στρατηγική, στη φιλομπάιντεν και τώρα φιλοκάμαλα στρατηγική. Αυτό το οικοδόμημα αύριο μπορεί να καταστραφεί και να βρεθούμε μπροστά σε ένα Τραμπ ο οποίος θέλει να συνεννοηθεί και με τον Πούτιν στα βόρεια, άλλωστε το έχει πει ότι είναι σε επικοινωνία, και με τον Νετανιάχου με το Ισραήλ στα νότια, και το ερώτημα είναι τι θα κάνει με τους Τούρκους. Γιατί αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που απαντάτε αυτομάτως, καθώς αν υπάρξει επίθεση του Ισραήλ στη Βόρεια Συρία, εκεί που οι Τούρκοι κατέχουν εδάφη με τους τζιχαδιστές παρέα, θα πρέπει να κληθεί κάποια στιγμή ο Τραμπ και εφόσον ανοίξει ζήτημα ίδρυσης κουρδικού κράτους, εάν θέλει να επενδύσει στην Τουρκία ή στο Ισραήλ. Θυμίζω ότι ο γαμπρός του Κουσνέρ είναι εβραϊκής καταγωγής. Μπορεί λοιπόν να ανοίξει ένα παράθυρο ευκαιρίας για εμάς, το οποίο εμείς όμως όλα αυτά τα χρόνια το κρατήσαμε κλειστό, γιατί παίζαμε αποκλειστικά όλα μας τα πόλια, όπως είπα και πριν, στους δημοκρατικούς. Παρά όλα τα αυτά, η Δύση, ανεξαρτήτως ηγεσίας, τι επιχειρεί και τι θα επιχειρήσει να κάνει μετά τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές, να ενοποιήσει γεωπολιτικά ως ενιαίο χώρο την περιοχή μεταξύ Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου. Και η ενοποίηση αυτή έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο, να κλείσουν όλα τα μέτωπα στην περιοχή, στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή, στο Αιγαίο κτλ., εν ώψη της τελικής σύγκρισης που μπορεί να έρθει μετά από 5-10 χρόνια, δεν ξέρω πότε, με την Κίνα. Για να βλέπουμε λίγο πιο ευρύτερα το τι συμβαίνει. Σε αυτό το κλείσιμο λοιπόν έχουμε μεγάλες ευκαιρίες, αλλά και κινδυνεύουμε κιόλας εντός εισαγωγικών. Γιατί στο άρον-άρον βρείτε τα όλοι για να είμαστε ένας ενιαίος γεωπολιτικός χώρος, Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, εκεί μπορεί να κινδυνεύσουμε να κληθούμε πια με μεγάλη πίεση από το State Department να κάνουμε παραχωρήσεις. Επειδή διαβάζουμε έτσι το χάρτη και διαβάζουμε έτσι την ατμόσφαιρα, γι' αυτό και διατυπώνουμε τόσο ισχυρές ενστάσεις για το γεγονός ότι η κυβέρνηση διολυσταίνει από την 9η Δεκεμβρίου του 2023 που υπογράφηκε η Συμφωνία των Αθηνών μέχρι και σήμερα σε παραχωρήσεις επί του πεδίου και όχι στα λόγια.
ό,τι έγινε στην Κάσο και ό,τι γίνεται με τα θαλάσσια οικόπεδα είναι παραχωρήσεις επί του πεδίου. Στην Κάσο έχουμε κλειστεί στη μικρή μας περιοχή. Δεν ξέρω αν βγήκαμε ποτέ από τα 6 μίλια χωρικά. Είδατε να κάνει έρευνα το Ιταλικό ερευνητικό για την πόντιση του καλωδίου. Στα θαλάσσια οικόπεδα βγάλαμε ένα χάρτη, αντέδρασαν οι Τούρκοι και φέραμε ένα μικρότερο χάρτη. Πάλι κλειστήκαμε στα 6 μίλια χωρικά ύδατα. Πάλι αντέδρασαν οι Τούρκοι και πάλι μας λένε βγάλτε έξω τις βραχονισίδες. Και πάλι εκκρεμεί το θέμα γιατί μας ζητούν μικρύνεται το χάρτη. Γιατί γίνονται όλα αυτά για ένα και μόνο λόγο που δεν θα σταματήσω να τον επαναλαμβάνω. Και ότι οι Τούρκοι θέλουν το μερτικό τους στο Αιγαίο, στην καρδιά του Αιγαίου. Σκέφτεστε τι θα συμβεί αν δυτικά της Χίου, δυτικά της Λέσβου αύριο στήσουν μια εξέδρα οι Τούρκοι λέγοντας με την υπογραφή της Ελλάδας ότι δεν είναι η υφαλοκρηπίδα μας και κάνουμε έρευνα και την προστατεύουν τουρκικά πλοία. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Σκέφτεστε τι θα συμβαίνει αν έχουν ένα αέριο χώρο μέσα στο Αιγαίο, χωριστές ζώνες και πώς θα πρέπει να πετάνε τα δικά μας εναέρια μέσα στον τομέα της υγείας από την Αθήνα στα κριτικά νησιά για να κάνουν μια αεροδιακομιδή. Λέω όσο πιο απλά τα πράγματα γίνεται. Δεν πάω στην κλιμάκωση του σκέφτεστε τι μπορεί να σημαίνει μετά από 10 χρόνια να διασχίζουν με δικούς τους διαδρόμους τη διοκτησία τους με βάση τη χάραξη των χωρικών υδάτων τουρκικά πολεμικά πλοία στο Αιγαίο. Γι' αυτό αντιδρούμε, γι' αυτό ανησυχούμε εμείς οι υπερπατριώτες, οι Πανελλάδες, οι Μακεδονομάχοι, όποια ταμπέλα και να θέλουν να μας κολλήσουν, δεν ακούω τίποτα. Προσπερνώ από το ένα, αυτή μπαίνει κύριε Σαχίνη και από το άλλο βγαίνει. Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε δίκιο. Ξέρετε κύριε Κοτάκη, προφανώς, επειδή σας διαβάζω χρόνια, είστε από εκείνους που λέει ότι ναι, ένας ανοιχτός, ειλικρινής διάλογος με τη γειτονική χώρα, μάτια κούτελα που λέμε εδώ κάτω, έχει την αξία του. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αλλά το ερώτημα που και εσείς θέτετε είναι τι ειλικρινή διάλογο κάνεις όταν η άλλη πλευρά και ο Ερντογάν, αλλά κυρίως ο Χακάν Φιντάν που έρχεται την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα, σου λέει εμψυχρό ότι εμείς έχουμε το στρατό σε ετοιμότητα για πάνε ενδεχόμενων, όχι μόνο στη Μαύρη Θάλασσα, και θα τα συζητήσουμε όλα πακέτο, όχι ολιστικά όπως το μεταφράσαμε εμείς από την τουρκική, όλα πακέτο και Θράκη και μειονότητα τουρκικής Θεσσαλονίκης στη Ρόδο και στην ΚΟ και στρατιωτικό καθεστώς νησιών που έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα και αμφισβητούμενα νησιά και ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα και χωρικά, τα πάντα όλα θα τα συζητήσουμε. Πώς να κάνεις έναν διάλογο στον οποίο λέει μία πλευρά και η άλλη πλευρά λέει ότι εμείς όλα αυτά τα ακούμε βέρεσε, επισήμως αυτό λέει, και συζητάμε μόνο την οριοθέτηση ΑΟΣ υφαλοκρηπίδα. Το τελευταίο είναι βεβαίως ότι κάποιοι πετάνε και περί Αμβούργου, ότι η Τουρκία το συζητάει. Να πω κάτι, ότι την Άγκλος δεν την έχει υπογράψει η Τουρκία. Τα Βούργο δεν πιάνει εδώ. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι εκεί το ζήτημα. Θέλω να σας ρωτήσω, τι σου η διάλογος είναι, η μία πλευρά βάζει διαρκώς, η άλλη δεν απαντά και την υποδέχεται στην Αθήνα. Το κάτι ή κάποιοι που λέτε δεν είναι αόριστο, κύριε Σαχίνη. Ο Υπουργός των Εξωτερικών έχει αυτή την άποψη για το Αμβούργο. Ξεκάθαρα. Δεν είναι κάποιο κέντρο. Είναι άποψη του Υπουργού των Εξωτερικών και σας το λέω μετά λόγου γνώσεως. Τώρα, το τι λέει και τι δεν λέει ο Φιντάν, αυτό στη δουλειά του κάνει. Μια ζωή τα ίδια όνειρα σωστά έχουν. Και να ανοίγουν και θέματα κτλ. Το ζήτημα είναι ποια είναι η δική μας σχολή σκέψης. Γιατί στις διαπραγματεύσεις κατεβαίνει φορώντας τη φανέλα της χώρας σου. Δεν μπαίνει στα παπούτσια του άλλου. Και το λέω αυτό γιατί κάθε φορά που ανοίγει ελληνοτουρκικός διάλογος, έχουμε εδώ τους πεφωτισμένους, που μας επιτίθεται καμιά φορά με σχόλια, αλλά σας λέω αδιαφορώ παντελώς, οι οποίοι μας λένε: Μα κοιτάξτε, σας παρακαλώ. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είπε κάποτε ότι το Αιγαίο δεν είναι κλειστή λίμνη. Βεβαίως δεν διαβάζουν όλο τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τι είπε στα επόμενα για τη διχοτόμηση του Αιγαίου σε περίπτωση που οι Τούρκοι αποκτήσουν θαλάσσιες ζώνες, αλλά ας το προσπεράσω αυτό. Κύριε Σαχίνη, έχετε δει καμιά κλειστή λίμνη στη ζωή σας με 2.500 ελληνικά νησιά μέσα της? Αυτή είναι η κλειστή λίμνη. Καταρχάς είναι ελληνική λίμνη και όχι κλειστή γενικώς λίμνη, όπου εκεί τα νησιά είναι συνέχεια, είναι προέκταση του εδάφους της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Υπάρχει μια γεωγραφική συνοχή, μάλιστα, μεταξύ των νησιών. Γι' αυτό έχουν και τα νησιά ως συμπλέγματα επίρρειας στη διαμόρφωση των θαλασσίων ζωνών. Αλλά εδώ έχουμε μερικούς οι οποίοι, ξέρετε, είναι οι γνωστοί κοσμοπολίτες. Αγαπούν όλα τα έθνη του κόσμου εκτός από το δικό τους.
και δίνουν δίκαιο μόνο στους άλλους. Στα τόσα χρόνια που παρακολουθείτε και εσείς ελληνοτουρκικά, έχετε δει ποτέ έναν Τούρκο πολιτικό, έναν Τούρκο δημοσιογράφο, έναν Τούρκο καθηγητή πανεπιστημίου να βγει και να πει σε ένα θέμα, ρε παιδί μου, σε αυτό έχουν δίκιο οι Έλληνες? Έναν ή μία έχετε ακούσει ποτέ? Εδώ πέρα τσακίζονται πραγματικά. Έχω ακούσει και σε κλειστές σκέψεις, έχω γράψει στο παρελθόν, να λένε αδιανόητα πράγματα για το πόσο δίκιο έχουν οι Τούρκοι σε μερικά πράγματα και πόσο πρέπει να τους δώσουμε δίκαιο. Αν ξεκινάμε από αυτή τη βάση εκκίνησης για το διάλογο, που ελπίζω ότι δεν ξεκινάμε και το εύχομαι ότι δεν ξεκινάμε, αλλά αν τυχόν ξεκινάμε ή κάποιοι ξεκινούν έτσι, όπως αντιλαμβάνεστε, οι Τούρκοι δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουν ποτέ το στρατό. Άμα σου έχουν πάρει τα μυαλά, σου έχουν καταλάβει το μυαλό, δεν χρειάζεται να σου καταλάβουν έδαφος, κύριε Σαχίνη, και αρκεί να ανοίξετε και ορισμένα μέσα ενημέρωσης, τα οποία από το πρωί μέχρι το βράδυ έχουν το θυμιατό για τον Ερντογάν. Αρνήθηκε και ο Ερντογάν. Πού πήγε ο Ερντογάν, τι έκανε ο Ερντογάν, και μετά βγαίνει ο κύριος Φιντάν και λέει ότι εμείς ετεροπροσδιοριζόμαστε από το τι γίνεται στην Τουρκία. Σιγά μην ετεροπροσδιοριζόμαστε εμείς, επειδή υπάρχουν 5 διανοούμενοι εντός εισαγωγικών πεφωτισμένοι και 2-3 συστημικά μέσα ενημέρωσης, που αν τυχόν φταρνιστεί ο Ερντογάν, γίνεται πρώτο θέμα στην Ελλάδα. Έχει και άλλα πράγματα η χώρα να ασχοληθεί εκτός από αυτό. Και άλλα πράγματα. Αλλά το ζητούμενο είναι με τι αντίληψη πας στη διαπραγμάτευση. Από εκεί ξεκινάμε. Σου λέει ο Τούρκος θεολογική σχολή της Χάρκης και προσπαθεί να σου εξισώσει τον Πατριάρχη με τον Μουφτή? Όχι, κύριε Σαχίνη. Εκεί λες, αναγνώρισε πρώτα το Πατριαρχείο ότι είναι οικουμενικό και δώσε δικαίωμα σε αλλοδαπούς υπηκόους, όχι μόνο Τούρκους, να γίνονται Πατριάρχες. Και ξανασυζητάμε. Να δούμε, όταν αυτοί θα δουν τα φαντάσματα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πάνω από το κεφάλι τους, γιατί έτσι το διαβάζουν αυτό για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, έτσι μας έχουν στο μυαλό τους, για να δούμε, θα πούν ναι ή όχι. Αλλά όταν πεις Οικουμενικό το Πατριαρχείο, ξέρεις καλά ότι έχεις με τη στήριξη των Αμερικανών στην Οικουμενικότητα του Πατριαρχείου. Γιατί δεν το παίζεις αυτό το χαρτί? Έχω εδώ πάρα πολλές παρεμβάσεις. Λέει κάποιος, κύριε Κωτάκη, κανείς δεν θέλει μισό το Αιγαίο, ούτε η Τουρκία ολόκληρο το θέλει, όπως και την Κύπρο. Άλλος μου λέει, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Εδώ λέει, κύριε Κωτάκη, τιμήσαμε Τούρκο επιχειρηματία, και όχι τυχαίο, τον Κότς, για τη συμβουλή του στην ανάπτυξη των ελληνοτουρκικών σχέσεων που έχει πάρει τη Μαρίνα στη Λέσβο. Άλλος μου λέει, κύριε Κωτάκη, γιατί λέει όταν ο Καραμαλής ήταν στα πράγματα, ο Κώστας δεν λέγαμε τίποτα για τις κουμπαριές με τον Ταγίπ. Στα Τέμπη δεν ακούσαμε να λέει τίποτα. Έχω δει, λέει, Καραμαλικού στο ΣΥΡΙΖΑ. Τους αντιπροσωπεύει ο Κασελάκης. Καλά τους λέει ο Μητσοτάκης, πατριώτες φακής. Αυτή είναι, λέει, Βελόπουλος και λοιποί συγγενείς. Καταλάβατε εδώ τι γίνεται τώρα? Ναι, μου βάλετε πολλά. Αλλά μπορώ να τα απαντήσω όλα και με μεγάλη άνεση. Καραμαλικοί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχουν. Κάποιοι που πέρασαν από τη Νέα Δημοκρατία μπορεί να πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτοί είναι καραμαλικοί. Οι καραμαλικοί πραγματικοί, κύριε Σαχίνη μου, διακρίνονται για τη συνέπεια. Άμα αλλάζεις όχθη, δεν είσαι συνεπής. Σε ό,τι αφορά το ότι τι γινόταν εκείνη την περίοδο όταν ήταν ο κ. Καραμαλής πρωθυπουργός, έχω να σας πω το εξής. Ο αγωγός South Stream ήταν μια καταρχάς και κατά βάση αντιτουρκική κίνηση, γιατί ακύρωνε τη συμφωνία, την σημασία των Δαρδανελίων μέσα στο συσχετισμό. Και ενώ τότε οι Αμερικανοί είπαν όχι, επειδή τους άρεσε ο αγωγός, ήρθαν με την Αλεξανδρούπολη να αναγνωρίσουν τη σημασία της περιοχής της Τράκης και να ακυρώσουν τρόπον την εν μέρη τη σημασία των Δαρδανελίων, που δεν είναι η ίδια το παρελθόν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει δρόμος. Εξωτερική πολιτική κάνεις πολλές φορές και στην πράξη και με επιλογές που δεν φαίνονται ότι μπορεί να είναι αντιτουρκικές, υπό την έννοια ότι όχι ότι ήταν ζήτημα μίσους προς την Τουρκία, αλλά κάθε χώρα, όπως σας είπα, κοιτάει τη φανέλα της, με ποια φανέλα παίζει. Τώρα, αν του ζήτησε ο Ερντογάν να πάει μάρτυρα στο γάμο της κόρης του, που ήταν άλλοι τρεις πρωθυπουργοί, ο Ρουμάνος και ο Πακιστανός, αν θυμάμαι τότε καλά, αυτό δεν σημαίνει κάτι σε ό,τι αφορά το πώς άσκησε την εξωτερική πολιτική της χώρας. Την άσκησε με τέτοιο τρόπο ώστε διασφάλιζει τα συμφέροντα του ελληνισμού. Και αποδεικνύεται αυτό σήμερα περίτρανα. Ξέχασα κάτι να απαντήσω. Τον Κότς. Μου λένε εδώ αυτά κάνουν. Για τον Κότς, βεβαίως. Αυτά κάνουν, λέει, και την ίδια ώρα τους Έλληνες επιχειρηματίες φορτώνουν φόρους και POS. Εγώ, κάθε φορά που βγαίνω προς τα πάνω σε ραδιόφωνα προς το βορρά, γίνομαι λίγο δυσάρεστος, πρέπει να σας πω. Γιατί
Το έχω γράψει αυτό. Με το τουριστικό ρεύμα που υπάρχει σήμερα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ο κόσμος έχει χαμογελάσει το χείλη του με την έννοια ότι έχει βγάλει τα σπασμένα της προηγούμενης δεκαετίας. Αλλά σταδιακά συμβαίνει και το άλλο. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι έχουν αρχίσει και ελέγχουν δειλά-δειλά δευτερογενείς δραστηριότητες της οικονομίας. Οι μαρίνες είναι μία από αυτές. Οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων, τα τουριστικά γραφεία. Οι ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μεγάλη εταιρεία ενοικιάσεις αυτοκινήτων από το Ταμείο Ανάκαμψης Λεφτά, τουρκική μάλιστα. Τα ξενοδοχεία υψώνουν την τουρκική σημαία στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Εγώ έγραψα με κίνδυνο να παρεξηγηθώ ότι προσέξτε, μην τους πουλάμε το σκηνή που θα μας κρεμάσουν κάποτε. Προσέξτε το. Εγώ δεν θα σας πω τι θα κάνετε στους τόπους σας, αλλά προσέξτε το αυτό. Και οι μαρίνες είναι ένα από τα κομμάτια. Εμείς έχουμε θέσει ένα ζήτημα για τις βραχονισίδες. Πρέπει να σας πω ότι οι δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης, ο οποίος ήταν στη Νέα Δημοκρατία και έφυγε, και ο κύριος Παρασκευαΐδης από τη Λέσβο, έκαναν ερωτήσεις για την περίφημη διάταξη που έχει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού, τη ενέργεια, συγγνώμη, για τις βραχονισίδες, όπου εκεί απαγορεύει το Υπουργείο Ενέργειας και Τουρισμού, στο νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, οικονομική δραστηριότητα πάνω σε βραχονισίδες, σε ακατοίκητα νησιά μέχρι 300 στρέμματα και σε νησιά τα οποία απέχουν τουλάχιστον 10 ναυτικά μίλια, δεν ξέρω γιατί πάνε 10 και όχι 12, από τα σύνορα. Τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαχίνη μου? Γι' αυτό λέει επί του πεδίου γίνονται όλα και γι' αυτό φωνάζουμε και δεν περιμένουμε να μας ενημερώσει ο κύριος Γεραπετρίδης ότι αν ψηφιστεί τυχόν αυτή η διάταξη από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχουμε ακυρώσει μόνιμα στο δίκαιο της θάλασσας. Γιατί αφαιρούμε οικονομική δραστηριότητα από βραχονισίδες στη νησιά, άρα τις ακροτηριάζουμε από ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Ελπίζω αυτό να μην συμβεί. Υπάρχουν λοιπόν και πράγματα στο Βόρειο Αιγαίο που είναι εξόχως ανησυχητικά. Εγώ τολμώ να τα λέω και όταν υπάρχουν και βουλευτές, δεν με ενδιαφέρει και ποιου κόμματος. Μπράβο και στον κύριο Παρασκευαίδη, μπράβο και στον κύριο Σταύρο τον Μιχαηλίδη, που δηλώνουν και καταγγέλνουν τι γίνεται. Εμείς τους φιλοξενούμε στην Εστία, στην πρώτη σελίδα. Γιατί είναι πάνω απ' όλα η πατρίδα και μετά τα κόμματα. Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή βάλατε το μεγάλο κάδρο στην αρχή της συζήτησης και καλά κάνατε. Και είπατε και τα θέλω του μεγάλου παίκτη, ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα όσα την ίδια στιγμή συντελούνται στο εσωτερικό της χώρας, λέγε με πολιτική σκηνή, τα θεωρείτε ξεκομμένα από τις εξελίξεις στα εθνικά θέματα? Εντελώς συνδεδεμένα. Εάν παρατηρήσετε προσεκτικά συστημικά μέσα ενημέρωσης και επίσης υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, θα διαπιστώσετε πόσο μεγάλη αγωνία είχαν για να είναι υποψήφιος ο κύριος Κασελάκης στις εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ και πόση αγωνία έχουν τώρα για το πόσο αδικείται το παιδί. Κοιτάξτε, εγώ τον άνθρωπο τον αξιολογώ εθνικά. Δεν τον αξιολογώ με βάση τα πολιτικά κριτήρια για το αν είναι σημαντικό πεντάστερο στην Αρκαδία και το τι κάνει με τον Τάιλερ. Δικαίωμά του το τι κάνει. Αλλά είναι ο αρχηγός εικόνα, αλλά όχι ο αρχηγός ψήφρη και όχι ο αρχηγός ο οποίος έχει διατυπώσει εθνικές θέσεις οι οποίες μας ενδιαφέρουν. Θυμίζω ότι ως υποψήφιος για πρώτη φορά του ΣΥΡΙΖΑ πέρσι, έχουν περάσει ένας χρόνος μιας αιώνας, είπε εκείνο λέει το κρατήδιο των Τούρκων στη Βόρειο Κύπρο και μετά έτρεχε να τα μαζέψει. Ό,τι επίσης συνέβη στην Κάσο, δεν ακούσατε από τον Κασελάκη να πει λέξη. Λέξη. Όπου υπάρχει ζήτημα με τα εθνικά θέματα, κύριε Σαγίνη μου, αυτό το οποίο διαπίστωσε επί της ηγεσίας του κυρίου Κασελάκη, ήταν η μεγάλη σιωπή. Στην πραγματικότητα ήταν συνοδοιπόρος συμπληρωματική δύναμη ο ΣΥΡΙΖΑ υπό την ηγεσία του κυρίου Κασελάκη με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη. Γι' αυτό και όλα όταν εξέπεσε ο κύριος Κασελάκης, αποδόθηκε στον κύριο Μητσοτάκη φράση σύμφωνα με το πρώτο θέμα. Κρίμα, ήταν χρήσιμος σε ορισμένες δύσκολες στιγμές για εμάς. Άρα δεν είναι ξεκομμένα. Τώρα σε ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα περιμένω σε αυτό το δεύτερο κύκλο της ηγεσίας του για τα εθνικά θέματα να αποδείξει ότι είναι συνεχιστής της κληρονομιάς του Ανδρέα Παπανδρέου και όχι του Κώστα Σιμίτη. Γιατί υπάρχουν στιγμές που δίνει την εντύπωση ότι είναι συνεχιστής της κληρονομιάς του Ανδρέα στα εθνικά, αλλά υπάρχουν και στιγμές με αυτά που λέει για την κατάργηση του βέτο και με τη σιωπή του για άλλα θέματα που μοιάζει με συνεχιστή του κ. Σιμίτη.
Ελπίζω να ξεκαθαριστεί αυτή η θολή εικόνα. Άρα, στη δεύτερη φάση της θητείας. Άρα δεν τα αποκόπτετε. Θα τα συνδέετε ακόμη και με το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας εκλογής. Προφανώς, αλλά σας δίνω και πάλι τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, ενώ στην Ελλάδα έχουμε μια τάση να διαβάζουμε τα πράγματα λίγο επαρχιωτικά, δηλαδή να λέει τώρα η κυβέρνηση, έχει δύο σχολές σκέψεις. Έχω μεγάλο ρήγμα στα δεξιά μου. Τι να κάνω, να βάλω ένα δεξιό πρόεδρο για να κλείσει το ρήγμα στα δεξιά και να ησυχάσει το κόμμα. Ή δεν με ενδιαφέρει αυτό, γιατί εγώ βλέπω ότι δεν είμαι αυτοδύναμος, αλλά δεν θέλω να συνεργαστώ με τους δεξιούς, αλλά θέλω να συνεργαστώ με το ΠΑΣΟΚ αύριο. Άρα να προτείνω έναν πρόεδρο από το ΠΑΣΟΚ, να έχω τις διαρροές μου, δεν με νοιάζει, όπως δεν με ένιωξε και με το γάμο των ομοφύλων, αν θα τσαλακωθεί ο θεσμός, να βγάλω τον πρόεδρο αυτό και να μπορώ να συγκυβερνήσω αύριο με το ΠΑΣΟΚ. Ήδη όλη αυτή η πρεμούρα που έχει ο κ. Μητσοτάκης, αυτή τη στιγμή ξέρετε σε τι οφείλεται. Θέλει καταρχάς να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ, το νέο συνήγορο του πολίτη, για να φύγει ο προηγούμενος, ο γιος του Γιάννη του Ποτάκη, ο Ανδρέας Ποτάκης, ναι, ναι. Ο οποίος αυτή τη στιγμή ασχολείται με πάρα πολλά θέματα, με κυρίαρχο το θέμα της Πύλου. Όπου εκεί, κύριε Σαχίνη μου, ο αρχηγός του λιμενικού μας σώματος, που είναι και Χανιώτης κιόλας και γνωστών τάσεων κτλ. Εκεί δεν ξέρω αν πήγε να δώσει εξηγήσεις. Ξέρω ότι στοιχεία τα οποία έχουν ζητηθεί για την Πύλο, για τις ενδοεπικοινωνίες των λιμενικών την ώρα που βούλιαζε το καράβι το οποίο μετέφερε τους παράνομους μετανάστες, δεν έχουν δοθεί. Αυτή είναι λοιπόν η εσωτερική ανάγνωση για τα προεδρικά. Με ποιον να πάω τώρα? Υπολογιστικά, με επαρχιωτισμό, αν θα πάω με το δεξιό ή αν θα πάω με τον κεντρό από το ΠΑΣΟΚ. Όμως η ανάγνωση που κάνω εγώ είναι εντελώς διαφορετική. Πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα των εκλογών στις ΗΠΑ. Διότι αν τυχόν εκλεγεί ο Τραμπ και τα βρει με τον Πούτιν και τα βρει με τον Νετανιάχου και τα βρει και ο Πούτιν με τον Νετανιάχου, που σας θυμίζω ότι δεν υπάρχει σύγκρουση Ρωσία-Ισραήλ όλο αυτό το διάστημα. Η χώρα χρειάζεται έναν πρόεδρο με καινούριο προφίλ, που να έχει σχέσεις και με τους Ρώσους και με τους Ισραηλινούς και να μπορεί να βγαίνει να μιλά στο όνομα της χώρας προς τα έξω για να είναι αποτελεσματικός και να βοηθάει την κυβέρνηση. Αν είναι να έχει έναν πρόεδρο ο οποίος θεωρείται non grata από τους Ρώσους ή να μην έχει καλές σχέσεις με τους Ισραηλινούς, οι οποίοι μετά την προεδρική εκλογή θα επιτεθούν στις ΗΠΑ, ενώ θα επιτεθούν από ό,τι φαίνεται στους Τούρκους, γι' αυτό κάνανε και κλεισμένου των θυρών εθνικών συνέλευσης, τι να τον κάνω αυτόν τον πρόεδρο. Γι' αυτό λοιπόν, αν εισηγούμε κάτι, είναι να περιμένουμε ή να σκέφτεται το πολιτικό σύστημα με λίγο διεθνοπολιτικούς όρους για το που πατάει η χώρα. Πρώτα είναι αυτό και μετά τα εσωτερικά πολιτικά παιχνίδια, τα οποία είναι ατέρμονα και πολλές φορές αποτυγχάνουν. Δηλαδή, την άλλη φορά τι έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, εξέλεξε την κυρία Σακελαροπούλου με τον προσδιορισμό γυναίκα κεντροαριστερή, την είχε επιλέξει και ο ΣΥΡΙΖΑ ως πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και τι έγινε με αυτούς τους συμβολισμούς? Είχαμε πρόεδρο της Δημοκρατίας ποτέ 5 χρόνια? Ήταν τραγικά απούσα η κυρία Σακελαροπούλου από όλα τα εθνικά θέματα. Γι' αυτό και ποτέ δεν μπόρεσε να ταυτιστεί με τη λαϊκή ψυχή, με την ψυχή των πολιτών. Είναι η πρώτη πρόεδρος της Δημοκρατίας από την μεταπολίτευση που είχε αρνητικές γνώμες περισσότερες από θετικές. Και ο Σαρτζετάκης ακόμα, ο Χρήστος, που ήταν πατριώτης βεβαίως, με αυτά τα οποία είχε κάνει ιδιαίτερα για το Μακεδονικό, είχε πολύ περισσότερες θετικές γνώμες που ήταν και αυτός δικαστής. Έτσι λοιπόν θα επιλέγουμε όσους φέρουν τα δημόσια αξιώματα με ψευτοειδεολογικές αναφορές, έτσι, με ψευτοπροφίλ που έχουμε στο μυαλό μας, ή με το τι αξίζει για τη χώρα, τι έχει αξία για τη χώρα. Η άποψή μου είναι ότι τι έχει αξία για τη χώρα και όχι για το εσωτερικό πολιτικό παίγνιο, γιατί αυτά είναι ορισμένου χρόνου, έχουν ημερομηνία λήξεως αυτά τα παιχνίδια. Θέλω να κλείσουμε, σας απευθύνω πάλι τα ερωτήματα των ακροατών, τα συγκέντρωσα που δεν ξεφεύγουν στην ουσία. Λέει ο Φώτης, χθες κύριε Κοτάκη μου πουλήθηκε η Καλυμάνη σε Τούρκο επιχειρηματία και με τις ευλογίες του κράτους και οι τράπεζες χάρισαν κάποιες δεκάδες εκατομμύρια για να διευκολύνουν την αγορά. Αυτό θα πει ανάπτυξη. Αν βέβαια ήταν Έλληνας που χρωστούσε 1.000 ευρώ, θα του έπαιρναν και το σπίτι. Άλλος λέει και Ότι έχω να σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ξαναήρθαν για να έχουμε κουράγιο και αυτοπεποίθηση.
Ξανά ήρθαν οι Τούρκοι και είχαν μπει μέσα μέτοχοι στο Χίλτον και έφυγαν άρον-άρον πριν από ένα χρόνο, ενάμιση. Όχι ότι υποβαθμίζω αυτό το οποίο συνέβη, αλλά επισημαίνω αυτό. Και φώτη, σου θυμίζω ότι επί Καραμαλή εμείς αγοράζαμε τουρκικές τράπεζες, δεν αγόραζαν οι Τούρκοι εμάς. Άλλος φίλος, κύριε Κοτάκη, λέει, ξέρετε τι αγορές γίνονται αυτή την περίοδο στη Θράκη μας από Τούρκους επιχειρηματίες, ακόμη και Βουλγάρους. Άλλος λέει, οι υπουργοί έρχονται στο σουφλί, τους λέμε πώς πρέπει να γίνει η ανάπτυξη και περί άλλων τυρβάζουν. Και τελικώς, κύριε Κοτάκη, για να βάλω και εγώ το ερώτημα, η εξουσία τρελαίνει, διότι αφήστε τώρα τον Πρωθυπουργό. Από κάτω με τους υπουργούς έχετε πάρει χαμπάρι τις απευθείας αναθέσεως στο ανάγνωσμα. Κύριε Σαχίνη, είπατε μια φράση στην αρχή της συνομιλίας μας, επικαλούμενος έναν ξένο διανοούμενο. Υπάρχει και μια ακόμα του Κίσιγκερ, η εξουσία είναι το ύψιστο αφροδισιακό ποτό. Όποιος την πίνει μεθάει πάρα πολύ εύκολα. Μου θέτετε ερωτήματα τώρα για τα οποία με κεντρίζουν, γιατί έχω ευαισθησία. Δεν ξέρω αν είπατε προχτές τη διαμαρτυρία που υπήρχε στο σουφλί από τους κατοίκους οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους. Καθώς ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ορισμένα πράγματα σωστά για την Ορεστιάδα, που και εκεί δεν θεωρήθηκαν αρκετά, αλλά άφησε έξω εντελώς το σουφλί. Και προχτές και χθες το βράδυ στην ομιλία του στην Αθήνα, στην Εθνική Πινακοθήκη, καμάρωνε λέγοντας ότι τώρα εμείς ασχολούμαστε και με τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες. Βλέπουμε ότι η Αλεξανδρούπολη έχει πάρει μπροστά, πράγματι έχει πάρει μπροστά. Αλλά να έχουμε το νου μας ότι η βάση εκεί είναι ευλογία, αλλά όχι και ευλογία. Είναι και άλλο πράγμα τυχόν συνέβαινε καμιά σύραξη. Ευτυχώς που αποτρέπεται αυτό και ασχολούμαστε και με παραπάνω. Και στην πραγματικότητα ανακοίνωσε μηδέν. Ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στη Θράκη εδώ για πάρα πολύ καιρό. Είναι καρμπών ότι γίνεται παντού και στην Κύπρο στο νότιο τμήμα και στην Κύπρο στο βόρειο τμήμα και στη Θράκη και στη Χαλκιδική. Εμφανίζονται δηλαδή είτε αλλοδαποί με άλλη υπηκότητα που αγοράζουν για λογαριασμό Τούρκων, ή οι ίδιοι οι Τούρκοι, ή και μαζικά οι Βούλγαροι στην περιοχή της Καβάλας της Ανατολικής Μακεδονίας, ακίνητα, αφού έχει καταργηθεί εκείνος ο νόμος για την παραμεθόριο που έλεγε ότι υπόκεισε σε πολύ αυστηρό έλεγχο αν πας να αγοράσεις γη στην παραμεθόριο, και τον καταργήσαμε ελαίο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άριστα γνωρίζουμε το τι γίνεται. Σε ό,τι αφορά τις απευθείας αναθέσεις τώρα, κύριε Σαχίνη μου, έχω να σας πω το εξής. Το καλοκαίρι φωνάξαμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας όταν με μια ειδική τροπολογία ήρθε η κυβέρνηση στο Κοινοβούλιο και είπε για όλα τα μεγάλα έργα του Ταμείου Ανάπτυξης δεν θα κάνει έλεγχο προδικαστικό η Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, ούτε το Συμβούλιο Επικρατείας θα μπορεί να εκδώσει αναστολή εκτέλεσης του έργου, της κατοκύρωσης του έργου. Τα κατάργησαν και τα δύο και στέλνουν, ουσιαστικά έχουν νομοθετήσει ένα καθεστώς απευθείας αναθέσεων. Όλα τα έργα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι συγκεντρωμένα στο Υπουργείο Οικονομίας, στον αναπληρωτή υπουργό. Όταν λέμε όλα τα έργα, εννοούμε Ταμείο Ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, δημόσιες επενδύσεις, προϋπολογισμός, τα πάντα όλα. Εάν δεν θέλουν, δεν τα δίνουν. Και από εκεί και πέρα, ένας επιχειρηματίας φυγεί με το αποτέλεσμα ενός, ας το πούμε, διαγωνισμού, που μοιάζει με διαγωνισμός, αλλά στην πραγματικότητα είναι απευθείας ανάθεση, αφού δεν υπάρχει έλεγχος, του έλεγε ο αρχικός νόμος, τράβα στα πολιτικά δικαστήρια. Τους γράψαμε, μα είναι δυνατόν για δημόσιες συμβάσεις, που είναι διοικητικό δίκαιο, να στέλνετε τον κόσμο στα πολιτικά δικαστήρια? Άλλαξαν λίγο τη διάταξη μετά την παρέμβαση της Εστίας και είπαν στα διοικητικά δικαστήρια, στο διοικητικό εφετείο, αλλά δεν πήραν πίσω τον έλεγχο της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Αυτές τις ρημάδες, τις ανεξάρτητες αρχές, για τις οποίες είχαν χαλάσει τον κόσμο όταν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύει τις ανεξάρτητες αρχές, παρακάπτει τις ανεξάρτητες αρχές, τώρα πώς τους φέρονται, τι τις κάνουν τις ανεξάρτητες αρχές? Αν πρόκειται για έργα, τις ακυρώνουν. Αν πρόκειται για την τηλεόραση, βάλανε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο να αποφασίσει ότι καλώς δεν μεταδίδεται της Εστίας από το Sky και από το Mega. Αυτές είναι ανεξάρτητες αρχές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για το ερώτημά σας, μην έχετε αυταπάτες. Στην πραγματικότητα γίνεται το κόλπο νόμος. Δηλαδή, αλλά κύριε Κοτάκη, κοιτάξτε, επειδή εγώ επιμένω, εξουσία τρελαίνει. Είναι δυνατόν, θα σας πω ένα παράδειγμα του νησιού, από το οποίο κατάγεστε. Είναι δυνατόν να κατεβαίνει υπουργός υποδομών
να του λένε για την ασφάλεια του ΒΟΑΚ, που είναι και στοίχημα του Πρωθυπουργού, ότι χρειάζονται τούνελ διασύνδεσης με τα αεροδρόμια για μεγαλύτερη ασφάλεια, και η απάντηση είναι πείτε μου από πού να σας κόψω λεφτά έργων για να τα βάλω εκεί. Γιατί το κεμέρι του είναι, του κυρίου Σταϊκούρα. Είπε τέτοιο πράγμα. Μάλιστα. Και μας είπε επίσης ότι η κριτική όλο ζητάτε λεφτά και μακάρι να λείπατε από το χάρτη, διότι ψηφίζετε και Πασόκ. Καταλάβατε. Είπε και αυτό. Βεβαίως. Θα το πείτε στον κύριο Μητσοτάκη αυτό. Γιατί δεν ξέρω αν θα του άρεσε τώρα που θέλει να βγάλει, θέλει να τα βρει με τον κύριο Ανδρουλάκη. Άρα η εξουσία τρελαίνει, κύριε Κοντάκη. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Και όπως είπατε, είναι και ισχυρό αφροδισιακό. Ναι, αλλά το ισχυρό αφροδισιακό μη μας μαμίσει όλους. Καταλάβατε. Σας βλέπω ανανεωμένο και ορμητικό. Αλλά μη φοβάστε, είμαστε κι εμείς εδώ. Λοιπόν, Μανώλη Κοντάκη, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία πρωί Τρίτης. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά, την αγάπη μου σε όλο το νησί.